Μόλις συναντήθηκα με τις μητέρες των παιδιών από το τροχαίο στον ΒΟΑΚ που έγινε πριν 10 μέρες στο νοσοκομείο, είμαι συγκλονισμένος από αυτά τα οποία άκουσα και αν και δεν είχα πρόθεση να κάνω οποιαδήποτε δήλωση σήμερα εδώ, είμαι εδώ για να συζητήσω με την βάση, με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για ένα ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι σε αυτό το οποίο βίωσαν αυτές οι οικογένειες, που είναι ένας συνδυασμός εργασιακής εκμετάλλευσης στα παιδιά τους και εγκληματικής κυβερνητικής ευθύνης για τον ΒΟΑΚ. Και καλό είναι τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παιδιά και δει ανήλικα παιδιά, 15χρονα, σε εκδήλωση, σε γάμο πολιτικών παραγόντων και να μην μιλάει κανείς. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες αδυνατούν να βρουν μάρτυρες από φόβο για αντίπεινα για να πούν πότε έφυγαν τα παιδιά τους από το χώρο εργασίας. Παιδιά τα οποία φτάνουν 12 το μεσημέρι και φεύγουν 3 και 5 ξημερώματα. Μερικές φορές χωρίς ένσημα. Κοπέλα η οποία είναι αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ έφτασε στις 3 το μεσημέρι και πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της 8 η ώρα το πρωί ότι έφευγε από τη δουλειά. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμπολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, για 80 ευρώ την ημέρα. Αυτό το μεροκάματο, αυτό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε μια καραμανιόλα που είναι ο ΒΟΑΚ. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί αυτή η χώρα, έναν άλγητη, είτε είναι αυτά τα παιδιά στο τροχαίο, είτε είναι τα παιδιά στο έγκλημα στα Τέμπη. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι η αποτυχία δεν είναι η μοίρα του ελληνικού λαού. Να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ευθύνες εδώ πέρα. Υπάρχουν ευθύνες και πολιτιακές και φυσικά από τους εργοδότες εκμεταλλεύονται τα φτωχά αυτά παιδιά για να μπορέσουν να βγουν ένα μεροκάματο. Εάν ήμουνα σε μια τέτοια εκδήλωση, στην οποία όπως καταλαβαίνω ήταν και ο Πρωθυπουργός και έβλεπα παιδιά μικρής ηλικίας στο σέρβις, θα ρωτούσα πόσο χρονών είστε. 15χρονα παιδιά είδαν εκεί πέρα. Κανείς δεν ρώτησε. Θα κουκλωθεί και αυτό. Θα λιδωρηθούν οι οικογένειες όταν αυτά τα παιδιά δίθεν πήγαν σε πανηγύρι μετά. Καλό λοιπόν όσους έχουν γνώση από τη συγκεκριμένη υπόθεση να μιλήσουν, να είναι μάρτυρες στο πλευρό των οικογενειών αυτών των θυμάτων και συγχρόνως να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη ούτε από υλικό που μπορεί να υπάρχει, από κάμερες, ούτε φυσικά από ανθρώπους που έχουν γνώση του γεγονότος. Είναι απαράδεκτο. Θοδωρής σκοτώθηκε, να μην μπορεί να λάβει έξοδα κηδείας από αυτό το κράτος επειδή δεν είχε αρκετά ένσημα ως φοιτητής. Τα άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη περί εσωκομματικής διαφωνίας και το καθεξής είναι ανούσια μπροστά σε αυτό που διακυβεύεται στη χώρα μας. Και είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ο καθένας και τη μία ξεχωριστά ότι έχουμε ευθύνη στους πολίτες που μας έχουν εμπιστευτεί. Μπορεί να είναι το παιδί σας σε αυτό το αυτοκίνητο. Εάν προέρχεστε από οικογένεια που δεν είναι εύπορη, είναι πολύ πιθανό να είναι το παιδί σας.
κοινωνική ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση. Αυτά είναι αξίες που αρμόζουν στη σύγχρονη αριστερά. Και εγώ δεσμεύομαι ότι το κόμμα το οποίο με έχει τιμήσει τη θέση στην οποία είμαι, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα παλέψει αυτά τα παιδιά. Και καλώ και όλους σας να σταθείτε δίπλα στο πλευρό τους. Σας ευχαριστώ πολύ.